Λοιπόν, πάμε. Είναι μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Παπαδημητριάδης, υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο δόκτωρ Δημήτρης Παπαδημητριάδης και ψυχίατρος βεβαίως. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην Κρήτη σήμερα, κύριε Παπαδημητριάδη. Καλώς επιστρέφω στην Κρήτη, γιατί από εκεί ξεκίνησα τα πάντα. Πρέπει να σας πω ότι σπούδασα ιατρική στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Έμεινα 6 χρόνια, έχω αγαπήσει το νησί και ελπίζω ότι με έχει αγαπήσει και το νησί. Αυτό θα φανεί τις επόμενες μέρες. Δεν μας έχουν μείνει παρά 48 ώρες περίπου. Έτσι δεν είναι? Έχετε το δίκιο σας. Για την ώρα της κρίσης. Εγώ, ξέρετε, χαμογελάω η διπλά, διότι και αυτό είναι μουσική στα αυτιά μου, ότι τελειώνει η διαδικασία, διότι για μένα ήταν επώδυνη, δύσκολη. Είμαι ενεργός γιατρός, οπότε έπρεπε να βλέπω τους θεραπευμένους μου και έδωσα σε εκείνους προτεραιότητα. Και δεν μπόρεσα δυστυχώς να γυρίσω τη χώρα. Ήταν πολύ δύσκολο για μένα. Αυτό σας τιμά πάντως. Βέβαια. Και σε μια τέτοια περίοδο που περνάει η δημόσια υγεία και κυρίως η ψυχική υγεία. Γιατί ξέρετε ότι είναι ο τελευταίος τροχός της αμάξης, σε αυτή την άμαξα που λέγεται δημόσια υγεία, που έτσι και μπορώ είναι. Να σας το τεκμηριώσω και με αριθμούς αυτό. Παίρνει μόνο το 3,3% παρακαλώ από όλη τη δημόσια δαπάνη για την υγεία συνολικά. Μόλις το 3,3%, που σημαίνει ότι η υποχρηματοδότηση έχει οδηγήσει δυστυχώς σε μεγάλη παρακμή της υπηρεσίας ψυχικής υγείας. Δεν υπάρχει πρώτα-πρώτα η δυνατότητα ψυχοθεραπείας στα περισσότερα μέρη της χώρας, αν εξαιρέσετε τα μεγάλα αστικά κέντρα. Βέβαια. Ναι, είναι προβλήματα και παθογένειες, κύριε Παπαδημητριάδη, που τα έχουμε αναδείξει σχεδόν από την εκπομπή. Πάμε τώρα λίγο και σε εσάς. Εσείς πώς λοιπόν πήρατε την απόφαση να κατεβείτε σε αυτή τη μάχη των ευρωεκλογών, διότι είστε ένας καταξιωμένος επαγγελματίας στον χώρο σας, επιστήμονας στον χώρο σας. Πώς λοιπόν πήρατε αυτή την απόφαση? Κοιτάξτε, εγώ έχω το προνόμιο ως ψυχίατρος, ψυχοθεραπευτής, να ακούω τα παράπονα και τα προβλήματα των ανθρώπων από πρώτο χέρι. Κάθε μέρα έρχομαι σε επαφή τα τελευταία 20-25 χρόνια με πολίτες που μου μοιράζονται μαζί μου τις ανησυχίες τους για όλα. Για τις δυσκολίες να βρουν οι νέοι σπίτι και να ξεκινήσουν τη δική τους οικογένεια. Που εξηγεί και την οικογενειακότητα που ήταν στην επικαιρότητα πρόσφατα. Ακούω τους μεγάλους ανθρώπους που δυσκολεύονται να ψωνίσουν τα βασικά αγαθά τους. Ακούω ιστορίες βίας επίσης μέσα στο σπίτι. Και οι προσωπικές ιστορίες όλων αυτών των ανθρώπων δεν είναι απλώς στατιστικά δεδομένα, ξέρετε, για εμάς τους επιστήμονες. Είναι οι αληθινές φωνές εκείνων που πασχίζουν για καλύτερες συνθήκες ζωής. Μέσα σε αυτή την άμεση επικοινωνία, λοιπόν, εγώ αντιλήφθηκα βαθύτατα την ανάγκη να κάνουμε κάτι παραπάνω, να γίνει σοβαρή δουλειά επιτέλους. Αν μη τι άλλο, για να διορθώσουμε, ξέρετε, και συστημικές ανομαλίες, μεγάλες, οι οποίες έχουν ταλαιπωρήσει πάρα πολύ τη χώρα. Όπως είναι, για παράδειγμα, η δυσλειτουργία του σιδηροδρόμου που οδήγησε στο έγκλημα των Τεμπών, αλλά και να απαντήσουμε και σε αυτόν τον κινησμό που υπάρχει από την κυβέρνηση, η οποία έχει περιοριστεί σε μια τεχνοκρατική διακυβέρνηση και όχι σε μια ηθική διακυβέρνηση, αντιμετωπίζοντας τον πολίτη από απόσταση. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο ελάττωμα για τη δημοκρατία. Φοβάμαι ότι απομακρύνει τους πολίτες και επειδή κιόλας οι συμπολίτες μας βλέπουν τα προβλήματά τους να μην βελτιώνονται μετά την κρίση χρέους, την πανδημία, τις ανατιμήσεις τώρα και τον πληθωρισμό, βλέπουμε μόνο τα προβλήματα λοιπόν να συσσωρεύονται, περιέχονται σε ένα φαινόμενο που σε εμάς τους ειδικούς ψυχικής υγείας είναι πάρα πολύ γνωστό. Το ονομάζουμε μαθημένη αβοηθησία και σημαίνει την ψυχική κόπωση ενός ανθρώπου που έχει πάψει να πιστεύει ότι θα αλλάξει η μοίρα του με τις δικές του ενέργειες. Και αυτό βέβαια οδηγεί σε αποχή. Άρα αυτό σε έχει παρέτηση. Λειτουργεί συσσωρευτικά, μας λέτε, κύριε Παπαδημητριάδη, έτσι, και μετά από τόσες κρίσεις που βιώσαμε, υπάρχει δηλαδή αυτή η κόπωση που μας χαρακτήρισε το φαινόμενο, έτσι. Απολύτως. Απολύτως. Και επίσης υπάρχει και κάτι ακόμα χειρότερο, ξέρετε, η στροφή στον ατομικισμό, όπου οι πολίτες έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στην αλληλεγγύη και τη συνεργασία πλέον, γιατί αισθάνονται ότι η κυβέρνηση ή η πολιτεία συνολικά δεν είναι για εκείνους, είναι απέναντί τους, δεν είναι αρρωγός τους και έτσι προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους ο καθένας μόνος του. Σαν να γίνεται η επιβίωση αποκλειστικά ζήτημα ατομικής ευθύνης, όπως λέγαμε στην πανδημία. Και αυτό επίσης είναι πάρα πολύ κακό. Η αύξηση, για παράδειγμα, της βίας, είτε πρόκειται για την ανική παραβατικότητα είτε για την ενδοοικογενειακή βία, είναι σύμπτωμα αυτής της βαθιάς απογοήτευσης και του τραύματος στους κοινωνικούς δεσμούς, ενώ σου αυξάνεται η επιθετικότητα μέσα στην οικονομική ασφυξία μας. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Ευρωκοινοβούλιο, έχουν εμπιστοσύνη οι πολίτες? Φοβάμαι ότι δεν έμαθαν πολλά για το Ευρωκοινοβούλιο και για την Ευρώπη, ειδικά σε αυτές τις εκλογές που θα ήταν μια καλή ευκαιρία. Δυστυχώς, του να έχει γίνει μια κλασική περίπτωση χαμένης ευκαιρίας.
αυτή η εκλογική διαδικασία, διότι βρεθήκαμε και πάλι στο ατελείωτο δράμα της πολιτικής αψημαχίας, όπου τα ουσιαστικά προβλήματα της καθημερινότητας που θα μπορούσαν να βοηθηθούν με ευρωπαϊκές πολιτικές και να εξηγήσουμε στους πολίτες τον τρόπο, υποκύπτουν στην ομοβροντία των πολιτικών αρχηγών. Έτσι έχετε αυτό τον ατελείωτο διάλογο, τον πολύ οξύ διάλογο για τα πόθεν έσχες, αντί να συζητάμε στην πραγματικότητα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ναι, το πόθεν έσχες, το οποίο ουσιαστικά σχεδόν μονοπολεί τη συζήτηση και την πολιτική συζήτηση, εννοούμε, τις τελευταίες μέρες, ενώ είμαστε μια ανάσα πλέον πριν από τις ευρωεκλογές. Πραγματικά είναι σαν να έχουν επικεντρωθεί όλα εκεί και έχει χαθεί κάπου η ουσία, η ταμπακέρα, όπως λέτε, κύριε Παπαδημητριάδη. Ναι, δυστυχώς έτσι είναι. Και βέβαια πρέπει εδώ να το πούμε αυτό στους συμπολίτες μας, έστω τώρα που είναι στο παραπέντε, λίγες 24 ώρες πια πριν τις εκλογές, ότι η ουσία των ευρωεκλογών είναι τι μπορούμε να κάνουμε οι επόμενοι ευρωβουλευτές σας και όχι οι πολιτικοί αρχηγοί για την καθημερινότητα όλων. Όπως για παράδειγμα να υποστηρίξουμε ευρωπαϊκές πολιτικές για ενιαίο βασικό εισόδημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να αντιμετωπιστεί η φτώχεια και να κλείσει η ψαλίδα της ανισότητας στην Ευρώπη. Να βοηθήσουμε με ευρωπαϊκά εργαλεία την αποκατάσταση του κοινωνικού κράτους, ώστε να υπάρχει ισότιμη πρόσβαση σε υγεία και παιδεία, όχι μόνο υψηλής ποιότητας, αλλά και με επαρκή στελέχωση. Να βελτιώσουμε τις δημόσιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας, όπως είπαμε πριν. Να προωθήσουμε τη διαφάνεια και τη λογοδοσία. Και τόσα άλλα. Αυτή είναι η ατζέντα. Αυτό πρέπει να είναι η ταμπακέρα, αν θέλετε, των εκλογών. Και ίσως πάνω από όλα αυτά, ως ένας παρονομαστής, νομίζω ότι βρίσκεται και η ανάγκη να ενισχύσουμε το δημοκρατικό τόξο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διότι αυξάνονται οι ακραίες ιδεολογίες στην Ευρώπη, δυστυχώς. Και η Ευρώπη, μην ξεχνάτε, ότι δημιουργήθηκε για να εγγυηθεί την ειρήνη στα κράτη-μέλη της και έχει πετύχει σε αυτό. Έχουμε τη μακρύτερη περίοδο ειρήνης στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, τουλάχιστον για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και για να διαφυλαχτεί αυτό, δεν μπορούμε να γυρίσουμε ξανά όλοι στα καβούκια μας και να μην συνεργαζόμαστε μεταξύ μας όπως θέλει ο εθνικισμός. Πρέπει να βοηθήσουμε λοιπόν τα δημοκρατικά κόμματα. Οπωσδήποτε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα ανθρωπισμού, αν μη τι άλλο, ταγμένο σε αυτή την κατεύθυνση. Βεβαίως, αυτή την περίοδο, τα τελευταία δύο χρόνια σχεδόν, έχουμε ένα πόλεμο μέσα στο σπίτι μας, μέσα στη γειτονιά μας, έτσι, ο οποίος μπορεί να έχει μπει κάποια στιγμή στην άκρη, αλλά να ακούσαμε και σήμερα πάλι τον Βλάντιμιρ Πούτιν να λέει για τη Δύση. Είδαμε τον Εμμανουέλ Μακρόν από την άλλη μεριά να καλεί να ετοιμαστούμε για ένα πόλεμο ενδεχόμενα. Μια συζήτηση που έχει ανοίξει, η οποία αφορά στην αμυντική ενίσχυση της ή αλλιώς και ακόμα και στην πολεμική οικονομία, ας πούμε, στην Ευρώπη. Είμαστε σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, έτσι δεν είναι? Είναι ένα τεράστιο σφάλμα η επιχειρούμενη στρατικοποίηση της Ευρώπης, με την έννοια ότι βεβαίως και επιβαρύνει και τους προϋπολογισμούς μας, αλλά επιπλέον βάζει και σε ένα κίνδυνο την Ευρώπη. Αντί να επενδύουμε στη διπλωματία και στον ρόλο που θα μπορούσε να έχει η Ευρώπη διαμεσολαβητικά, με αποτέλεσμα ασφαλώς να αισθανόμαστε ξανά τον φόβο. Και ο φόβος, ξέρετε, γίνεται εργαλείο στα χέρια ορισμένων πολιτικών δυνάμεων. Και με τον φόβο προσπαθούν να χειραγωγήσουν τη μάζα, τον πολίτη. Εμείς λοιπόν πρέπει να λειτουργήσουμε ως ανάγχωμα και ελπίζω οι πολίτες αυτό να το θυμηθούν την Κυριακή, να πάνε στις κάλπες και να δώσουν αυτή την δυνατότητα στο ανάχωμα, το μεγάλο ανάχωμα της κέντρου αριστεράς στην Ευρωπαϊκή Βουλή, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο. Κύριε Παπαδημητριάδη, θέλουμε να σας ρωτήσουμε και το εξής. Και εσείς, όπως και όλοι οι υπόλοιποι υποψήφοι ευρωβουλευτές με το ΣΥΡΙΖΑ, μπήκαν στη βάσανα αυτή τη φορά μιας λίγο διαφορετικής διαδικασίας, δηλαδή των προκριματικών, της επικύρωσης ουσιαστικά από την ίδια τη βάση όμως του κόμματος, δηλαδή από τη μάζα των μελών του ΣΥΡΙΖΑ. Μια διαφορετική διαδικασία, διότι έχουμε συνηθίσει να επιλέγονται έτσι κατευθείαν από τους προέδρους συνήθως αρχηγούς των κομμάτων υποψήφοι. Αυτό ήταν μια, ξέρετε, σπουδαία πρωτοβουλία που πήρε ο Στέφανος, ο Κασελάκης, στο δικό μας κόμμα, διότι με τη ζωντάνια που έφερε και την αναζωογόνηση που έφερε στον πολιτικό χώρο, που παρήκμαζε μετά τις εθνικές εκλογές, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα διάπλατα σε όλους όσους θα ήθελαν να προσφέρουν στα κοινά. Και σε αυτή την πρόσκληση και εγώ ανταποκρίθηκα και έθεσα τον εαυτό μου στην κρίση των μελών και των φίλων του ΣΥΡΙΖΑ, και έτσι μέσω της προκριματικής διαδικασίας βρίσκομαι σήμερα στο τελικό ψηφοδέλτιο, χωρίς να έχω προηγούμενη βαθιά ή οποιαδήποτε σχέση, το που τα λέμε, με τον κομματικό κορμό. Είχα μια ιδεολογική σχέση, αλλά όχι κομματική σχέση ποτέ. Και τώρα έτσι, κλείνοντας, ουσιαστικά για το ΣΥΡΙΖΑ το βράδυ της 9ης Ιουνίου, το βράδυ της Κυριακής, τι θα είναι νίκη, πού θα είναι η νίκη? Να έχει δύο βουλευτές, τρεις βουλευτές, ευρωβουλευτές, να ξεπεράσει το ποσοστό των εθνικών εκλογών, να φτάσει στο ποσοστό της προηγούμενης φοράς?
Να είναι πάνω από το Πασόκ. Να είστε δεύτερη, να είστε τρίτη. Εγώ έχω την εξής γνώμη. Έχω πραγματικά την γνώμη ότι δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει και τόσο αν το ποσοστό θα είναι μισή μονάδα πάνω, μισή μονάδα κάτω. Αυτό που πρέπει να μας ενδιαφέρει είναι αυτό που έλεγα πριν. Πώς θα μπορέσει και η Ελλάδα να συμβάλλει ώστε να ενισχύσουμε το δημοκρατικό τόξο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να υπάρχει δηλαδή ένα μεγάλο αντίβαρο σε αυτή την άνοδο της ακραίας ιδεολογίας πολιτικά στην Ευρώπη. Δεν είναι καλά νέα αυτά για την Ευρώπη μας. Δεν είναι καλά νέα ούτε για την ειρήνη ούτε για τη δημοκρατία. Εμείς λοιπόν θα πρέπει να στείλουμε, ελπίζω, ένα ικανό αριθμό ευρωβουλευτών ώστε να δημιουργήσουμε ακριβώς αυτό το ανάγχωμα, να συμβάλλουμε με τον τρόπο μας. Και βέβαια να στείλουμε ανθρώπους καταρτισμένους από την άλλη. Και αυτό επιτρέψτε μου να πω ότι αφορά σε όλα τα κόμματα, όχι μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ. Να προσέξουν εδώ οι πολίτες. Πραγματικά χρειάζονται άνθρωποι που θα μπορέσουν να διαπραγματεύονται προς όφελος της χώρας σε ένα περιβάλλον πολύ απαιτητικό, πολιτισμική συνεργασίας με απαιτήσεις κατάρτισης ώστε να υπάρχει όχι μόνο ενσυναίσθηση απέναντι στις προκλήσεις αλλά και η δυνατότητα της σοβαρής συνεργασίας και της διαπραγμάτευσης. Χρειάζεται γνώση και εμπειρία. Δεν είναι λοιπόν ένα βραβείο που δίνουμε απλά σε καλούς ανθρώπους ή άξιους κατά τα άλλα σε άλλους τομείς. Χρειάζεται να υπάρχει και μία εμπειρία. Εγώ λοιπόν σας το λέω αυτό με απόλυτη επίγνωση ότι θα μπορούσαμε αρκετοί άνθρωποι στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι ένα αξιολογότατο ψηφοδέλτιο, με την κατάρτισή μας να συμβάλλουμε. Οπότε είναι καλή ιδέα οι συμπολίτες μας να διαβάσουν τα βιογραφικά και να κάνουν μια προσεκτική επιλογή. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Μας. Και καλή δύναμη. Και καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ θερμά. Στους στόχους σας γενικότερα. Και πάντως έχετε μια χρειά φωνή, δεν ξέρω αν πρόλαβε να με ακούσει, που επιβεβαιώνει. Σας ακούει. Επιβεβαιώνει ότι όντως είστε επιστήμονας της ψυχικής υγείας. Ελπίζω, ξέρετε, αυτή την ψυχραιμία που έχω να την διαδώσω στο πολιτικό σύστημα, όσο συμμετέχω τουλάχιστον. Και σας το λέω αυτό με την πεποίθηση ότι δεν αντέχει άλλο ο κόσμος στις κοκορομαχίες. Μπορούμε να κάνουμε σοβαρή συζήτηση με χαμηλούς τόνους και να μπορέσουμε να πούμε σοβαρά πράγματα μεταξύ μας χωρίς να υπάρχει αυτή η μάχη της ατάκας και η προσβολή του ενός προς τον άλλον ή να διακόπτουμε ένας τον άλλον. Δεν υπάρχει λόγος για όλο αυτό. Δεν μας πάει μπροστά αυτό. Ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ.